Και συγκύριοι τηλεσίγραφοι 24 ώρων ανακοινώσει τη λωρίδα της Γάζας, περίπου ο μισός πληθυσμός των Παλαιστινίων έδωσε το Ισραήλ με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να απευθύνει κάλεσμα. Η εντολή αυτή να ακυρωθεί. Πάμε ευθύς αμέσως στο Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ. Είναι έτοιμος ο ερευνητής και συνεργάτης του Αλφα Γαβρίλ Χαρίτος να μας δώσει όλες τις εξελίξεις. Ενώ στο Τελαβίβο, πρέσβης μας Κορνήλιος Κορνηλίου θα μας ενημερώσει για όλα σχετίζονται και με την χώρα μας. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Μέρα σας. Λοιπόν, ελάτε κύριε Χαρίτο, να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Λοιπόν, η Χαμάς έχει καλέσει τους κατοίκους του θύλακα να μην εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να μην υποκύψουν σε προπαγάνδα των Ισραηλινών. Παράλληλα, ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τη Χαμάς ότι 13 εχμάλωτοι Ισραηλινοί έχουν χάσει τη ζωή τους από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ το περασμένο βράδυ. Okay. Ετοιμότητα της αστυνομίας και στην Ιερουσαλήμ αλλά και σε πόλεις με αραβικό πληθυσμό σε όλο το Ισραήλ εξαιτίας της προσευχής της παρασκευής που θα πραγματοποιηθεί γύρω στη μία το μεσημέρι σε όλα τα τζαμιά της χώρας. Mm-hmm. Επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι η έκβαση της κατάστασης ύστερα από τη λήξη της δέησης της Παρασκευής στο Τέμενος Αλάξα. Να υπενθυμίσω ότι χθες το βράδυ είχε σημειωθεί μία ένοπλη επίθεση Παλαιστινίου εναντίον αστυνομικού σταθμού στο κέντρο της Ιερουσαλήμ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι συναντήθηκε εν τέλει χθες το βράδυ με τον ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Ασράλα στη Βηρυτό. Είχαμε μεταδώσει χθες ότι είχε αποτύχει να προσγειωθεί το αεροπλάνο του στην Συρία ύστερα από τους βομβαρδισμούς των Ισραηλινών κοντά στα διεθνή αεροδρόμια της Δαμασκού και του Χαλεπίου. Από την Ιορδανία μαθαίνουμε ότι κατά μήκος των συνόρων με το Ισραήλ σε συγκεκριμένα σημεία που δεν ανακοινώθηκαν ποια είναι, έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ώρες διαδηλώσεις Ιορδανών πολιτών που διαμαρτύρονται για την κατάσταση στη Γάζα. Η Ιορδανική αστυνομία έχει καταφέρει ως τώρα να ελέγξει την κατάσταση. Και ένα τελευταίο από τον ιστότοπο Nahar Net που εκφράζει τις θέσεις της Χεζμπολάχ, έχει δημοσιευτεί πριν από ένα δεκάλεπτο ένα άρθρο γνώμης που λέει ότι είναι πολύ πιθανόν η Χεζμπολάχ να μπει στο σκηνικό του πολέμου. Και να σημειώσω ότι αυτό το άρθρο έγινε ύστερα από τη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν με τον ηγέτη της οργάνωσης στη Βηρυτό. Αυτά από εδώ έως τώρα. Τώρα, κύριε Χαρίτο, σε σχέση με τις οδηγίες που στάλει μέσω μηνύματος πώς σήμερα το πρωί για εκένωση ουσιαστικά να μεταφερθούν στο νότιο μέρος, έχουμε και ένα χάρτη να δείξουμε. Τώρα, αυτό πώς μπορεί να γίνει, διότι προειδοποιεί και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και αυτό είναι μήνυμα ότι θα ξεκινήσει η χερσαία επίθεση, η επιδρομή. Κοιτάξτε, στο ανακοινωθέν που είχε βγει και είχε δοθεί αυτή η εντολή από τους Ισραηλινούς, δεν έχει καθοριστεί ποια είναι η μέρα και ο τρόπος που θα αρχίσουν οι πιο συστηματικές επιχειρήσεις, ναι, των Ισραηλινών στην περιοχή αυτή. Τώρα, ναι, η μετακίνηση στο νότιο, δείξτε μου το χάρτη παρακαλώ, η μετακίνηση στο νότιο, ναι, ναι, μέρος, υποδηλεί ότι οι προθέσεις είναι για το βόρειο στη λωρίδα της Γάζας. Οι προθέσεις είναι για το βόρειο επειδή οι εστίες των εκτοξεύσεων έχουν προέλθει από τη συγκεκριμένη περιοχή που είναι και η πιο ναι, που έχει και το μεγαλύτερο πληθυσμό. Όμως, αξιωματούχος του στρατού ανέφερε στην τηλεόραση την Ισραηλινή ότι ναι μεν έχει δοθεί αυτή η διορία των 24 ωρών, γνωρίζουν όμως ότι έως ότου απομακρυνθούν όλοι οι άμαχοι από την περιοχή εκείνη θα χρειαστούν, μάλιστα, και άλλες ημέρες. Παράλληλα να σας ενημερώσω ότι έχει αρχίσει ήδη η εκένωση της πόλης Σντερότ, mm-hmm, της μεγαλύτερης από τις μεθοριακές που είναι γύρω από τη Γάζα. Οπότε έχουμε και εκεί εκένωση, φυσικά όχι του ίδιου μεγέθους. Έχει ενδιαφέρον αυτή η εξέλιξη και εγώ την εξηγώ ως εξής. Αυτή τη στιγμή το ηθικό πλεονέκτημα στην διεθνή κοινή γνώμη είναι υπέρ του Ισραήλ.
Και επειδή κατά τις προηγούμενες αναμετρήσεις του Ισραήλ με τη Γάζα η διεθνής κοινότητα είχε στραφεί κατά του Ισραήλ μετά από τις εικόνες των βομβαρδισμών, οι Ισραηλινοί επιθυμούν να διατηρήσουν επικοινωνιακό πλεονέκτημα για να μην χάσουν την ηθική υποστήριξη που έχουν από το εξωτερικό, και για το λόγο αυτό ανακοινώνουν εκ των προτέρων την εκένωση. Το πώς θα γίνει αυτή η εκένωση είναι ένα μεγάλο θέμα. Ήδη έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, όπως αναφέρει ο ΙΕ, γύρω στις 450.000 άνθρωποι από τις εστίες τους, και προφανώς οι περισσότεροι είναι από το βορρά. Μάλιστα. Δηλαδή από το σημείο που είναι, από το τμήμα της Λωρίδας που θα πρέπει να εκενωθεί. Μάλιστα. Ελάτε, κύριε Κορνηλίου, πρέσβης μας στο Ισραήλ από το Τελ Αβίβ. Πώς ξημέρωσε σήμερα η μέρα, κύριε Κορνηλίου? Είδαμε τις προηγούμενες μέρες, μάλλον και χθες, ότι οι διπλωματικές αποστολές, πρέσβεις κλπ. Έχουν ζητήσει από τις οικογένειές τους να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής. Εσείς, αντιλαμβάνομαι, είστε εκεί μόνος, κύριε Κορνηλίου, χωρίς την οικογένειά σας αυτή την ώρα. Και ναι, υπάρχουν κάποιες... Ευτυχώς, σύζυγος και η κόρη μου είναι στην Κύπρο, οπότε δεν έχω αυτή την αγωνία, την επιπρόσθετη αγωνία. Σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για το Ισραήλ και για όλους μας, διότι πραγματικά με αυτή τη συνεχή ενημέρωση από τα διεθνή πρακτορία αλλά και, τους δικούς σας και τα δικά σας κανάλια, αισθανόμαστε ότι φτάνει η στιγμή της αλήθειας. Ήταν εδώ ο κύριος Μπλίνκεν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Είπε κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι δίπλα από το Ισραήλ 100%, αλλά έχει μεγάλη σημασία πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ. Και είναι αυτό, λέει, που ξεχωρίζει τις δημοκρατίες από τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Συμφωνώ με τον κύριο Χαρίτο ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ έχει ίσως για πρώτη φορά την ηθική υπεροχή, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να χαθεί πάρα πολύ εύκολα αν δεν προσέξει τον τρόπο αντίδρασης. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κορνηλίου, είστε εκεί, ο πρέσβης μας, προφανώς και έχετε πράγματα να κάνετε, να είστε σε συνεννόηση. Έχουμε και ασθενείς σε νοσοκομεία στο Τελ Αβίβ. Είστε σε επικοινωνία μαζί τους? Αν κλείσουν, αν δεν υπάρχει άλλη... Ναι, πώς θα επιστρέψουν στη χώρα μας? Είμαστε, κυρία Σάβα, σε επικοινωνία, σε επαφή με όλους τους Κύπριους. Ο κατάλογος μειώνεται μια μέρα, αυξάνεται την επόμενη, διότι υπάρχουν Κύπροι που ζουν ή εργάζονται στο Ισραήλ και λόγω της αβεβαιότητας, λόγω της κατάστασης, εκφράσαν τώρα την επιθυμία να επιστρέψουν στην Κύπρο. Οι πτήσεις μειώνονται. Είδατε πως οι κυπριακές γραμμές ανέστειλαν το πτυχικό τους πρόγραμμα, αλλά συνεχίζουν να πετά η Ισραηλινή εταιρεία, η Ελλάδα, η Τσούς. Οπότε έχουμε λύσεις. Τους καλέσαμε να φύγουν το συντομότερο, εφόσον αυτή είναι και η δική τους επιθυμία. Ναι. Άρα είναι ακόμη αυτό εφικτό, κύριε Κορνηλίου, αλλά δεν ξέρουμε απόγευμα, αύριο, μεθαύριο, τι μπορεί να αλλάξει σε αυτά τα δεδομένα. Τώρα σε σχέση... Ο κατάλογος αυτή τη στιγμή έχει 15 άτομα, λόγω του ότι έχουν προσθεθεί μια ονόματα από Κύπριους που εργάζονται στο Ισραήλ. Άρα είναι 15 που επιθυμούν να επιστρέψουν? Τώρα. Είναι 15, είναι καινούργια άτομα αυτά που επιθυμούν να επιστρέψουν στην Κύπρο. Ναι. Ναι. Όμως δεν έχουμε συγκεκριμένο αριθμό διαμενόντων για λόγους εργασίας ή άλλως πώς στο Ισραήλ. Τώρα, ο κύριος Χαρίτος μπορεί να γνωρίζει καλύτερα. Όπως γνωρίζετε, δεν έχουν την υποχρέωση οι Κύπροι πολίτες να εγγράφονται στους καταλόγους των πρεσβειών. Από μία έρευνα που κάναμε με βάση κάποια στοιχεία που έχουμε στην πρεσβεία, πρέπει να είναι γύρω στους 300, αλλά μιλάμε για Κύπριους μαζί με τις οικογένειές τους, που, δηλαδή, που έχουν, θεωρούνται Κύπροι επειδή έχουν παντρευτεί με Κύπριο. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεπώς και για τα νοσοκομεία... Με συγχωρείτε να παρέμβω για να σας πω κάτι που έχει προκύψει τώρα. Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ο Τσάχι Χανέγμπι, έχει δηλώσει πριν από λίγα λεπτά, πριν από ένα λεπτό, ότι ο Ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να δράσει σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής, όποτε και όπως χρειαστεί. Αυτή είναι η δήλωση πριν από ένα λεπτό. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Χαρίτο. Τώρα κλείνω με εσάς, κύριε Κορνηλίου, και έχουμε αγωνία γιατί είναι και κάποιοι που είναι εκεί αναγκαστικά. Είπαμε ότι ήταν δύο μανούλες που ήταν να γεννήσουν παιδάκια που πρέπει να χειριστούν. Ένα άλλο παιδάκι με συγκεκριμένο πρόβλημα. Με αυτούς έχετε επικοινωνία? Δεν ξέρω αν μπήκατε και στα νοσοκομεία να τους επισκεφτείτε. Πώς αυτό θα γίνει τώρα να επιστρέψει στη χώρα μας? Δεν έχουμε πάει
Δεν έχουμε πάει στα νοσοκομεία, κυρία Σάβα, ναι. Γιατί υπάρχει έκκληση από την κυβέρνηση του Ισραήλ να αποφεύγονται μετακινήσεις, ναι. Γιατί είναι πολύ επικίνδυνη και έχει ρυθμή κατάσταση. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία τόσο με την κυρία Γιαννάκη στο Υπουργείο Υγείας, όσο και με τους ίδιους τους ασθενείς. Και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Ναι. Είναι μια κατάσταση με πάρα πολλή αβεβαιότητα. Σωστό. Και υπάρχει και ένας ρόλος δικός σας εκεί στο Ισραήλ. Δεν ξέρω αν υπάρχει πληροφόρηση, διότι και εδώ στην Κύπρο υπάρχει ανησυχία, κύριε Κορνηλίου, για διάφορα πράγματα, ειδικά σήμερα που είναι και Παρασκευή, ειδικά και με το κάλεσμα της Χαμάς για παγκόσμια κατακραυγή εναντί στο Ισραήλ. Λειτουργείτε ως μεσάζον, μεταφέροντας πληροφορίες στην Κυπριακή Δημοκρατία? Φυσικά. Είμαι σε καθημερινή επαφή με τον Υπουργό Εξωτερικών. Αξιολογούμε την κατάσταση. Όπως είπατε, και πλέον και Κύπρος είναι μέρος αυτής της διένεξης, αλλά και διαδηλώσεις που παρακολουθώ από τους δέκτες των τηλεοράσεων που πραγματοποιούνται σε όλο τον κόσμο, καταδεικνύουν ότι το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο και δεν αφορά μόνο στο Ισραήλ και στη Γάζα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ και τους δύο, κύριε Χαρίτο, κύριε Κορνηλίου.